Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε. Είμαι η Έλενα και θα πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα για αυτή την εβδομάδα. Θα ρίξουμε μια ματιά στα θέματα που απασχολούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή επικαιρότητα. Σήμερα η εκπομπή θα σας απασχολήσουμε μάλλον λίγο περισσότερο με το θέμα του σεισμού που έγινε χθες τόσο το μεσημέρι όσο και το βράδυ στην Κεφαλονιά. Έχουμε και τον απεσταλμένο μας τον Σωτήρη του Σκουλούδη στην Κεφαλονιά. Θα μιλήσουμε και μαζί του λίγο πιο μετά. Θα δούμε κάποιες μαρτυρίες από κόσμο που έχει μιλήσει μέχρι τώρα ο Σωτήρης. Μέχρι τότε, να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Σήμερα ειδικά θα περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Πόσο μάλλον αν είστε κάποιος από εσάς κάτοικος της Κεφαλονιάς και θέλετε να πείτε κάτι που να ακουστεί και σε κάποιο άλλο μέρος, είμαστε εδώ να σας ακούσουμε και να σας βγάλουμε στον αέρα. Έτσι λοιπόν, μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση στο 211-55-50-500, μπορείτε να στείλετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook και στο Twitter αν θέλετε να μας στείλετε κάτι, κάποια εικόνα, κάποιο βίντεο ή κάτι παρόμοιο. Να πούμε πως σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, όπως επίσης και η ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος. Και να δούμε λίγο τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 27η ημέρα του Ιανουαρίου. Ξεκινάμε από το 1593. Το Βατικανό οδηγεί σε δίκη τον φιλόσοφο Τζορντάνο Μπρούνο για τις αιρετικές του απόψεις. Το 1827 τα ελληνικά επαναστατικά τμήματα υπό τους Διονύσιο Βούρβαχη, τον Παναγιώτη Νοταρά και τον Ιωάννη Μαυροβουνιώτη δέχονται επίθεση 2.000 πεζών και 600 υπέων υπό τον Κιουταχή από το Καματερό, στο Καματερό μάλλον Αττικής. Στη μάχη που αποκολούθησε έπεσε ηρωικά ο Βούρβαχης μαζί με 300 μαχητές. Το 1880 ο εφευρέτης Τόμας Έντισον πατεντάρει τον ηλεκτρικό λαμπτήρα. Το 1888 ιδρύεται η Εθνική Γεωγραφική Εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου και εκδίδει το περιοδικό National Geographic, που μέχρι σήμερα, μάλλον υπάρχει μέχρι και σήμερα. Το 1934 ο Σοβιετικός ηγέτης Στάλιν ισχυρίζεται ότι οι καπιταλιστικές χώρες θα επέλεγαν τη λύση του πολέμου για να βγουν από το αδιέξοδο της οικονομικής ύφεσης. Και τέλος, το 2010, ένας άνεμος που φυσάει στην ίσο Μπάρου της Αυστραλίας στη διάρκεια του κυκλώνα Ολίβια το 1996, κατέχει πλέον το νέο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας με 407,2 χιλιόμετρα την ώρα, όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε μάλλον στον άνεμο το 1934, στην κορυφή του όρους Ουάσιγκτον, στο New Hampshire των ΗΠΑ, ο οποίος είχε φυσήξει με ταχύτητα 471,8 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να δούμε όμως και ποιες είναι οι προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Ξεκινώντας από το 1756, όταν γεννήθηκε ο Wolfgang Amadeus Mozart, ο αυστριακός συνθέτης. Ο γνωστός συνθέτης. Το 1775 γεννήθηκε ο Friedrich von Schelling, ο γερμανός φιλόσοφος. Και το 1832 γεννήθηκε ο Lewis Carroll, φιλολογικό ψευδώνυμο του Charles Ludwig Dodgson, του Άγγλου συγγραφέα που έχει γράψει και την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Και να δούμε ποιες είναι οι προσωπικότητες που έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Ξεκινώντας από το 1901, όταν γεννήθηκε ο Τζουζέπε Βέρντι, ο Ιταλός συνθέτης που έχει συνθέσει την Άιντα, την Αμπούκο, το Ριγκολέτο, το Τραβατόρι και την Τραβιάτα. Επίσης, το 1974 πέθανε ο Γεώργιος Γρίβας ή αλλιώς Διγενής, ο Κύπριος στρατιωτικός και πολιτικός ιδρυτής της δεξιάς οργάνωσης ΧΗ, στην κατοχή και της απελευθερωτικής οργάνωσης ΣΕΟΚΑ στην Κύπρο. Και τέλος, το 1980 πέθανε ο Στρατής Τσίρκας, είναι το φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, ο οποίος ήταν συγγραφέας που είχε γράψει τις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα, οι σημαντικότερες γεννήσεις αλλά και θανάτοι που έχουν γίνει σαν σήμερα την 27η ημέρα του Ιανουαρίου. Τελειώνει και Ιανουάριος σε τρεις περίπου ημέρες, σε τρεις μάλλον ακριβώς ημέρες, όχι σε περίπου, σε τρεις ημέρες. Να πούμε πως αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 7 βαθμούς Κελσίου με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα θα επιστρέψουμε και με την επίσημη πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Και στο σημείο αυτό να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων, ξεκινώντας με την εφημερίδα Το Έθνος. Μεγάλος αδελφός για τους μισθούς στο δημόσιο. Φρένος στις αυξήσεις κάτω από το τραπέζι και στα επιδόματα μαϊμού. Ηλεκτρονικό τσιγάρο για βασικές αποδοχές, επιδόματα, υπερορίες και έκτακτα. Πριμ σε νέους από τον επενδυτικό νόμο. Στην κεντροαριστερά, διαμάχες και ζυμώσεις σε Πασόκ και Δημοκρατική Αριστερά. Στις ευρωεκλογές κρίνεται η σταθερότητα, θεωρεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ υπάρχουν ρήγματα στη Δημοκρατική Αριστερά. Στην Κεφαλονιά ξύπνησαν μνήμες στα 5,8 ρίχτερ. Ζημιές σε κτίρια και στο δικό δίκτυο προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός στην Κεφαλονιά. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία. Τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο Ξενοκράτης. Στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία. Όλα τα μυστικά για τη συνταξιοδότηση γυναικών. Ειδικό ένθετο οχτασέλιδο. Πώς οι μητέρες με ανήλικα γλιτώνουν από 10 έως και 17 χρόνια. Σιγεία Συρμάτου από Κάντα και Δαφέρμο. Για τον ντοκουμέντο που αποκάλυψε. Για τον ντοκουμέντο που αποκάλυψε. Ουρές για τον ελληνικό ναυτίλιο, ενώ για άμβληση πιέσεων μέσω ΟΟΣΑ στο Eurogroup ως τουρνάρας. Απάντηση στην κρίση, συνεταιρισμοί κατά της ανεργίας. 5,8 ρίχτερ βρυχάται πάλι το ρήγμα του Ιωνίου. Αυγά του Φιδιού, προκλητική και αμετανόητη. Μιλάμε για τους χρυσαυγίτες που έκαναν πορεία στο Κερατσίνι. Αλέν Μπαντιού κήρυξαν πόλεμο κατά του λαού, ενώ για τη Μυρτό να τιμωρηθεί όπως του αξίζει. Στην εφημερίδα Τα Νέα, οικοδομικοί συνεταιρισμοί, νομοσχέδιο λύση με ανταλλαγές γης. Κεντροαριστερά, δύο βήματα μπροστά και ένα πίσω. Τι θέλει το Πασόκ και γιατί αντιδρά η Δημοκρατική Αριστερά. Χρυσαυγίτικη πρόκληση στη γειτονιά του Παύλου Φίσα. Πρώτα ο Ναπολέοντας, ενώ έρευνα μαύρη τρύπα με το εμβόλιο για τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πεθαίνοντας στο Αιγαίο, αμέτρητες οι ζωές των μεταναστών που έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια. Αναζητώντας καλύτερη τύχη, χάνουν τη ζωή τους και ελάχιστοι το μαθαίνουν. Ίκα. Πώς υπολογίζεται η σύνταξη από το 2014, ενώ βαρέα και αμφιγιεινά πόσο αυξάνονται τα όρια ηλικίας. Σκουριές, διαμαρτυρία, υποχιονόπτωση. Συνέντευξη στο Γαϊτανάκι της Διαφθοράς, ενώ στις κολεκτίβες εργασίας μεγαλώνει ένα δέντρο στην Αθήνα. Η αλήθεια για το επαχθές χρέος, ενώ ένας Γερμανός ενάντια στην κρίση και ο λόγος για τον Ντάνιελ Κέλμαν. Μέτρα αναζητούν 2,8 δις για να καλύψουν το 2014. Πάμε στην εφημερίδα Η Δημοκρατία. Οργή για τη δίμευση της ακίνητης περιουσίας. Ξεσηκώθηκαν χιλιάδες ιδιοκτήτες για φόρους, χαράτσια και εξοντωτικές επιβαρύνσεις σοβιετικού τύπου. Έρευνα με συγκλονιστικά στοιχεία παρουσιάστηκε σε συνέλευση της Πομιδά. Αποδοκιμασίες σε πολιτικούς. Ο Άδωνης τώρα γλυκοκοιτάζει και τον ΣΥΡΙΖΑ. Εξαπτέρυγο της διαπλοκής. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους μισθούς των στρατιωτικών ανοίγει την όρεξη και για το εφάπαξ στο δημόσιο. Ενώ το κόλπο γκρόσο για την αρπαγή 25 δισεκατομμυρίων του ΕΣΠΑ από τους μεγαλοεργολάβους. Αραβόνας κοροϊδία των Παπανδρέου, ενώ 5,8 ρίχτερ ξύπνησε ο εφιάλτης του 1953 στην Κεφαλονιά. Εξοπλιστικά δικαστική έρευνα για τις μίζες και στη Γερμανία, ενώ ξεφαρμακονίσει προπαγάνδα με ψεύτικη φωτό. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Ελεύθερος Τύπος, οι 12 κατηγορίες εργαζομένων που προστατεύονται από τις αλλαγές. Συντάξεις από τα 60 σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πότε και ποιους συμφέρει να συνταξιοδοτηθούν φέτος και τι χάνουν όσοι αποχωρήσουν από το 2015. Αναλυτικοί πίνακες με τα νέα ποσά. Ενώ πώς διαμορφώνονται τα όρια ηλικίας ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης. Παραδείγματα για τους ασφαλισμένους σε δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και τράπεζες. Καυγά Σόιμπλε Μερέν για πληθωρισμό και Ελλάδα. Ενώ σε επιφυλακή οι σεισμολόγοι μετά τα 5,9 ρίχτερ στην Κεφαλονιά. Ο σεισμός άλλαξε το τοπίο και στην πασίγνωστη παραλία του Μύρτου. Νέα τάση στην αγορά σούπερ μάρκετ αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες. Ενώ στο νομοσχέδιο οριστική λύση για 550 οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Δημιουργείται τράπεζα γης για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης. Πάμε και στο πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής. Ιδιωτική πολεοδόμηση με αλλαγή κανονισμών. Ρυθμίσεις για την απεμπλοκή των οικοδομικών συνεταιρισμών. Αναθέρμανση της οικοδομής επιδιώκει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στο τραπέζι η προσφυγή στις αγορές. Επιδιώκεται συμφωνία των δανειστών για εμπλοκή στην διαδικασία. Προσπάθεια για αναζήτηση δανεισμού πριν από το Μάιο με στόχο και τις εκλογές.
Στο πρόγραμμα στήριξης καθυστερούν δόσεις ύψους 17,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ στις τράπεζες ιδιότυπη ομοιρία από την Τρόικα. Και κλείνουμε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων με το εξώφυλλο της εφημερίδας «Η Εσπρέσο». Στο φως το θαμμένο μυστικό, η αγωνία για τα αποτελέσματα του τεστ DNA από την εκταφή των οστών του νεαρού ατόμου. Η αποκάλυψη μάλλον που δίνει ελπίδες στην Ατέλα να βρει ό,τι απέμεινε από το μοναχοπέδι της. Το ξέσπασμα της μητέρας της Μυρτό ζητεί δικαίωση στη δίκη του Πακιστανού που ξεκινάει αύριο. Ενώ η σύζυγος κάρφωσε τον Κούπα, χειροπέδεσε ο διαβόητο αλβανοδραπέτη των Τρικάλων. Από τις πασαρέλες στα ντραμ, η πανέμορφη Ιωάννα Παπαγιάννη, ενώ τα 56 δευτερόλεπτα του τρόμου, 5,8 ρίχτερ, τράνταξαν την Κεφαλονιά. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και στο σημείο αυτό να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα που έχουν για σήμερα την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου οι κυριότερες αθλητικές εφημερίδες, ξεκινώντας με την εφημερίδα Live Sport. Εσένα θέλουμε, τρελό deal για Vice. Πουλήθηκε στο Κατάρ με 4 εκατομμύρια ο Σλοβάκος. Άνοιξε δρόμο για Λεζάρ, εναλλακτική ο Κολοβός, σενάριο για Γκέγε. Μίτσελ, ελπίζω να μην φύγει και άλλο παίκτη. Ο Κάνιο μπήκε αλλαγή, ομόρφινε πάλι το παιχνίδι του Ολυμπιακού και κλείδωσε την νίκη με το πρώτο γκολ του στο πρωτάθλημα 2-0 στην Ξάνθη. Γκολ και ασίστ ο αεράτος ο Λαϊτάν, ενώ απέδειξε ξανά ο Ιμπαγάσα ότι αξίζει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Παίζει πλέον και για την ευρωπαϊκή λίστα. Λεβαδιακός Άρης 4-3, Πανθρακικός Πανιώνιος 4-1 και Αστέρας Όφη 0-0. Αμπεΐτ για συν ένα χρόνο. Επαφές με τον ΠΑΟ με την Newcastle για την ανανέωση του δανεισμού του Αλγερινού που είναι θετικός. Έμεινε ο λαχός, είπε το ναι και θα είναι πράσινος έως και το 2007. Μπαίνει και ο Πέτριτς ενώ τυφώνας ο Μπρέσεβιτς ρεσιτάλει μέσα στη βροχή από 600 αεκτζίδες. Στην εφημερίδα Sport Day, θρύλος δύο γενεών. Ο πιτσιρικάς Ιμπαγάσα έκανε σπριντ για να πάρει την ασίστ από τον Ολαϊτάν και να πετύχει το πρώτο γκολ της καριέρας του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο μικρότερος σε ηλικία, η Μπαγάσα στα 37 και ο μικρότερος ο Λαϊτάν στα 20, ήταν οι πρωταγωνιστές και σκόρερ στα πηγάδια. Με τελικό σκορ Ξάνθη Ολυμπιακός 0-2. Καλό στο πρώτο ημίχρονο και χαλαρό στο δεύτερο Ολυμπιακός, πέρασε δίκαια και από την Ξάνθη. Έξυπνο ντιλ στο Κατάρ πουλήθηκε ο Βάις, ενώ ο Παναθηναϊκός στην ομάδα που αγαπώ. Ο Τάσος Λαγός είπε το ναι στην πρόταση του Τριφυλιού και τα εξήγησε όλα στη Sport Day. Εδώ κι αυτός οι πράσινοι τρίβουν τα χέρια τους με τον Αμπέντ και κινούνται αναλόγως. Ενώ ο Ηλίας Κότσιος υπέγραψε με δύο γκολ την ανατροπή του αιώνα. Και ο Χρήστος Τζάνης ξεσάλωσε με γκολ και 11 επιθετικές πάσες. ΠΑΟΚ Βέρεια, δύναμή της, ο δικέφαλος άρπαξε τον αντίπαλο από το λαιμό και τον έπνιξε στο δεκάλεπτο. Τρεις ασίστ ο Στόπερ Κατσουράνης, δύο γκολ ο Σάλπι και ένα από ο Λίσε Μαντούρο. Σούπερ δίδυμος ο Ολλανδός με τον Κάτσε στα χαφ. Πάμε και στην εφημερίδα γκολ της Δευτέρας. Στη Super League αρχίζει να στερεύει. Χάνουμε και τον Άρη Πατριώτη. Μετά την ΑΕΚ και οι Θεσσαλονικοί παίρνουν το δρόμο του υποβιβασμού. Ανήκαν να πάρουν μια σπουδαία νίκη, οι Κίτρινοι έχασαν 4-3 στη Λιβαδιά και ενώ προηγούνται στο 83ο λεπτό με 3-1. Ο Λαϊτάν περιμένει τον νέο Βάις. Όλα τα λεφτά ο Νιγηριανός στη νίκη του Ολυμπιακού ενώ πώλησε χρυσάφι του Σλοβάκου στο Κατάρ. Βούλιαξε η Νάξος, αποθέωση της ΑΕΚ που πέρασε σαν σύμφωνας από τις Κυκλάδες, 5-0, χατρίκ ο Σούπερ Μπρέσεβιτς. Έδεσε λαγό ο Παναθηναϊκός, κίνηση παραμονής για Μπέιντ. Έντονο φλερτ με Ντούνι, διαρκές κινήσεις ενίσχυσης του Παναθηναϊκού, με φόντο τη θωράκιση του μέλλοντός του. Στην εφημερίδα, πρωταθλητής σε όλα. Έφυγε ο Βάις, αλλά ο Γκολαϊτάν είναι εδώ, στο Κατάρ με το βλέμμα στην Paris Saint-Germain. Ο δαιμόνιος μάνατζερ Μίνο Ραϊόλα πήρε από το χέρι τον Βάις αφού κατέχει μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων του και τον πήγε στην Λεκβίγια του Κατάρ. 0-2 λοιπόν ο Ολυμπιακός άλλωσε και την Ξάνθη με γκολ από Μάικλ και στρατηγό Άριελ. Ρέγες πολύ ψηλά, ποιοι άλλοι βρίσκονται στη λίστα του θρύλου. Τι παίζει με Μαρβό, Λεζάρ, Μολό, Κακουτά, Πιτρόιπα αλλά και Νενέ Μασακνή. Έρχεται καλύτερος από τον Σλοβάκο. Δυνατά παίζει και ο Μπερμπατόφ. Πάμε και στην εφημερίδα «Η ώρα των σπορ». Πολλά μποφόρ, μπάλα ή αεκάρα.
Πολύ διάθεση και σπουδαίο ποδόσφαιρο μέσα σε βροχή και τρελαίο αέρα από την Ένωση που σκόρπισε τον Παναξιακό στους 5 ανέμους με 5-0 τελικό σκορ. Χατ-τρικ ο Ιβάνο τρομερό, σούπερ ο Μπρέσεβιτς έσχισε πάλι τα δίχτυα. Ενώ ο μάγος ο Πλατέλας χόρευε μέσα στη βροχή και τον αέρα ο δαίμονας της ΑΕΚ. Σούπερ ο Κορδέρο, πολύ καλός ο Ρόβας, εγγύηση πίσω ο Τσιρίλο, ενώ κένταγε η μεσοεπιθετική γραμμή. Πάμε και στην εφημερίδα Η Πράσινη. Χρυσά deals. Έμεινε ο Λαγός, έρχεται η σειρά του Αμπέντ. Η καρδιά του πιτσιρικά είπε ναι στο νέο τριετές συμβόλαιο του Παναθηναϊκού. Θαύμα Χωριανή. Έπειτα από 3 χρόνια είδε κόκκινη κάρτα παίκτη του Ολυμπιακού. Ας ελπίσουμε να μην ξανασυμβεί, ώστε να μην γίνει και νέο σεισμό στην Κεφαλονιά. Απόκτηση του Αλγερινού με ελευθέρας από το καλοκαίρι σχεδιάζουν οι Πράσινοι, το θέλει και ο ίδιος. Προσκύνησε μάλλον και ο Άρης στον ναό, στο μπάσκετ γυναικών, ενώ με σπασμένα τα φρένα, μαγεία πάλι στην Κυψέλη από τον κόσμο. Ζέσταμα για Μπαρτσελόνα, επιβλητικός ο Εξάστερος με 76-54 στην Ελευσίνα και φοβερό ξεκίνημα και 22-0 για καλησπέρα έκανε χθες η ομάδα του Πεδουλάκη. Και τέλος, στην εφημερίδα Το Φως της Δευτέρας. Ο θρύλος 2-0 πέρασε και από την Ξάνθη, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ολαϊτάν. Ο Βάης λοιπόν πουλήθηκε στο Κατάρ, βλέπουμε από κάτω και φωτογραφίες, πέταγε φωτιές ο Πανθρακικός, άρρωστο στον Πανιόνιο με 4-1. Το μάτς της χρονιάς, απίστευτη ανατροπή στον 95ο λεπτό, ενώ όρθιο στην Τρίπολη ο Όφη με 0-0. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων και κάπου εδώ να περάσουμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι και αυτή τη στιγμή το ζούγκλα.gr. Ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο, ο διπορικός στην πληγή στα Κεφαλονιά. Το ζούγκλα.gr στις περιοχές των νησιού που έπληξε ο εγκέλαδος των 6,1 ρίχτερ. Μπαράζ σεισμικών δονήσεων, σε πλατείες και γιοταχή κοιμήθηκαν οι κάτοικοι. Αποστολή, όπως είπαμε, ο Σωτήρης Κουλούδης, μπορείτε να δείτε τόσο βίντεο όσο και φωτογραφίες. Πάμε και στο δεύτερο πρωτοσέλιδο. Ο ισχυρός σεισμός στην Κεφαλονιά, τραυματίες σε Λιξούρη και Αργοστόλη από τη δόνηση των 6,1 ρίχτερ. Χωρίς ρεύμα, πολλές περιοχές. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση, ενώ να πούμε πως ο αισθητός ο σεισμός σε περιοχές από τη Θεσσαλία έως και την Αττική. Τι λένε στο ζούγκλα.gr, σεισμολόγοι και κάτοικοι του νησιού. Μπορείτε να μπείτε να ακούσετε τα ηχητικά ντοκουμέντα. Και πάμε στο τρίτο πρωτοσέλιδο, τα εργοτάξια της Αθήνας. Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα της πρωτεύουσας. Και στο τέταρτο πρωτοσέλιδο, το ΕΦΑΠΑΞ, ο Συμβούλιο Επικρατείας. Αγωνία για τις προσφυγές μετά τη δικαίωση των ενστόλων. Ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο σε περίπτωση που γίνουν δεκτές. Αυτά λοιπόν είναι και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι και αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr. Όπως είπαμε για το θέμα του σεισμού, υπάρχει συνεχής ενημέρωση, βρίσκεται στην Κεφαλονιά ο συνάδελφος Σωτήρης Κουλούδης. Περιμένουμε όμως και τα δικά σας τηλέφωνα να μας πείτε πώς βιώσατε το χθεσινό βραδινό σεισμό, να μας πείτε πώς είναι σήμερα που ξημέρωσε πλέον η μέρα. Περιμένουμε, όπως είπαμε, τα τηλεφωνήματά σας στο 211-55-50-500 με αστική χρέωση. Μας παρακολουθείτε ζωντανά, μέχρι και τις 9 θα είμαστε εδώ πέρα. Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε και με τον Σωτήρη Σκουλούδη. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε με την πρόγνωση του καιρού και με το σεισμό στην Κεφαλονιά.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr.
καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε. Είμαστε η πρώτη ανάρτηση και θα είμαστε περίπου ακόμα μία ώρα και κάτι περίπου για να σας ενημερώσουμε για όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Και φυσικά το πρώτο θέμα που μας απασχολεί για σήμερα είναι ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά. Πριν από αυτό, να πάμε λίγο να δούμε τον καιρό, πώς θα είναι σήμερα ο καιρός. Φαίνεται λοιπόν πως παροδικές βροχές ανατολικά και στα νότια, υπηρετικά στη Χαλκιδική και κυρίως στο Αιγαίο, όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες χιονοπτώσεις στα ορεινά και κατά τόπου σε ημιορεινά τμήματα και χιονόνερο ή χιόνι στην Ανατολική Μακεδονία και κυρίως στη Θράκη, με εντονότερα φαινόμενα στον Εύρο, αναμένονται για σήμερα. Τις πρώτες πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθεί παγετός, που τοπικά στα βόρεια θα είναι ισχυρός. Ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή πρόσκαιρη βελτίωση. Η θερμοκρασία, να πούμε, πως θα κυμανθεί από μείον 8 έως και 4 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, από μείον 5 έως 6 στη Βόρεια Ελλάδα, από 0 έως και 11 βαθμούς στην Ήπειρο, από 0 έως 9 στην Κεντρική Ελλάδα, από 2 έως και 13 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, από 1 έως και 4 βαθμούς στο Βόρειο Αιγαίο και από 6 έως 11 βαθμούς στο Κεντρικό Αιγαίο. Ενώ στις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς, επίσης και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Να πούμε πως οι άναμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι, μέχρι και ισχυροί και τοπικά στα βόρεια σχεδόν θυελλώδεις, με σταδιακή εξασθένιση από το μεσημέρι, ενώ στα νοτιότερα πελάγη θα επικρατήσουν μέτριοι ισχυροί δυτικοί άνεμοι. Στο Ιόνιο οι άναμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί μέτριοι, αλλά το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς σχεδόν μέτριους. Παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρη βροχή, κυρίως στα βόρεια, πρόσκαιρη χιονόπτωση στην Πάρνηθα και σταδιακή βελτίωση του καιρού περιμένουμε για σήμερα και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 11 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια οι μέγιστες δεν θα ξεπεράσουν τους 8 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι σχεδόν μέτριοι έως και το βράδυ, που θα πνέουν από νότιοι έως σχεδόν μέτριοι. Παροδικές νεφώσεις επίσης, με πιθανότητα για χιονόνερο ή χιόνι νωρίς το πρωί, περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 4 με 5 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν βόρειο-δυτικοί μέτριοι από το βράδυ, νότιο-ανατολικοί ασθενείς έως και σχεδόν μέτριοι. Αυτή λοιπόν ήταν η πρόγνωση του καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όπως είπαμε, περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Αν είστε και κάτοικος της Κεφαλονιάς, θα θέλαμε να ακούσουμε το πώς βιώσατε τον χθεσινό σεισμό, να μας πείτε παρατηρήσεις, να μας πείτε αν παρατηρείτε ακόμα ζημιές, πώς είναι τώρα τα πράγματα που γίνονται συνεχώς με τα σεισμοί. Μας καλείτε λοιπόν στο 211-55-50-500 με αστική κρέωση, μας στέλνετε όμως και email στο protianartis@papakizoungla.gr. Όπως είπαμε, στην Κεφαλονιά βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Σωτήρης Κουλούδης, ο οποίος, με τον οποίο μάλλον θα συνδεθούμε λίγο αργότερα μαζί του, και να πάμε λίγο σιγά σιγά να δούμε τι έγινε χθες στην Κεφαλονιά με τον ισχυρό αυτόν σεισμό των 6,1 Ρίχτερ. Έτσι λοιπόν, πανικός, όπως είπαμε, επικρατεί στην Κεφαλονιά μετά από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία σημειώθηκε στις 4 παρα 5 το μεσημέρι κοντά στο Λιξούρι, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στους 5,9 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά από το Λιξούρι και έχει 6 χιλιόμετρα βόρεια από το Αργοστόλι. Να πούμε πως η γη δεν έχει σταματήσει να τρέμει και ήδη λίγα λεπτά μετά τον ισχυρό σεισμό ακολούθησαν 3 ισχυροί μετασεισμοί μεγέθους 4,4, 3,9 και 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στις 10 παρατέταρτο το βράδυ σημειώθηκε νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών, εντείνοντας την αγωνία των κατοίκων, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν, και όπως φάνηκε, την πέρασαν τη νύχτα με κουβέρτες και μαξιλάρια μέσα στα αυτοκίνητά τους. Όπως ανακοινώθηκε στις 10 το πρωί, σήμερα θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αξιωματούχων της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών του Γιάννη Μιχελάκη. Να πούμε πως η ευρεία αυτή σύσκεψη έχει ξεκινήσει ήδη από το βράδυ, ήταν μια μεταμεσονύχτια σύσκεψη.
Για να μπορεί να εκτιμηθεί ουσιαστικά το κόστος των ζημιών και να ληφθούν αποφάσεις για τα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων. Να πούμε πάντως πως λίγο μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, οι άνθρωποι βγήκαν πανικόβλητοι έξω από τα σπίτια τους, ενώ πραγματικά επικράτησαν δραματικές στιγμές μέσα σε γήπεδο καλαθοσφαίρισης στο Αργοστόλι. Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη ο αγώνας μεταξύ της ομάδας της Κεφαλονιάς και της ΑΕΚ κάτω Παναγιάς για την δεύτερη αγωνιστική. Οι ελάχιστες στιγμές μετά το χτύπημα του εγκέλαδου, θα τις δούμε σε λίγο, υπάρχει και ντοκουμέντο από το γήπεδο καλαθοσφαίρισης. Έντρομοι λοιπόν οι κάτοικοι με δάκρυα στα μάτια δήλωσαν πως ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός που έζησε το νησί από το 1953. Έχουμε και κάποιο απόσπασμα, ένα βίντεο απόσπασμα που βρήκαμε στο YouTube από το σεισμό του 1953. Να πούμε πως σοκ, ουσιαστικά μεγάλο σοκ, προκάλεσε η εικόνα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και η οποία δείχνει ουσιαστικά την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ. Και μιλάμε για την φωτογραφία στην παραλία του Μύρτου στην Κεφαλονιά, στην οποία η σεισμική δόνηση προκάλεσε ουσιαστικά τεχνητή παλήρεια με αποτέλεσμα τα νερά της θάλασσας να υποχωρήσουν, αφήνοντας μάλλον το λεγόμενο σχίσμα του χάρακα ή αλλιώς βασικά μόνο το χώμα. Την ίδια στιγμή οι κατολιστήσεις σημειώθηκαν στο ορεινό δίκτυο, τζαμαρίες καταστημάτων έσπασαν, στέγες παλαιών σπιτιών κατέρευσαν, ενώ στο Λιξούρι ρογμές έκαναν την εμφάνισή τους στο Μόλο. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο οι κάτοικοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης να μεταφερθούν προσωρινά στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης. Επίσης, βλέπετε, είδαμε και μια εικόνα από το ζούγκλα.gr. Ο Σωτήρης Κουλούδης βρίσκεται εκεί, έχει ήδη μιλήσει με αρκετό κόσμο. Θα ακούσουμε και τις μαρτυρίες των κατοίκων σε λίγα λεπτάκια. Βλέπουμε επίσης και φωτογραφίες. Όσοι από εσάς μπείτε και στο ζούγκλα.gr, μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες που η δημοσιογραφική ομάδα έχει πάρει και από το ΙΝ Κεφαλονιά. Ανάστατο όπως είναι φυσικό, είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην Κεφαλονιά. Πάντως, ο συναγερμός έχει σημάνει τόσο σε πυροσβεστική υπηρεσία όσο και στην αστυνομία στην Κεφαλονιά, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται και οι υγειονομικές μονάδες του νησιού. Βλέπετε κάποια πλάνα, μπορούμε να ακούσουμε και λίγο ήχο, αν μπορούμε να ακούσουμε και λίγο. Πάμε έξω. Ωραία παιδιά. Πάμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Βγείτε έξω, έξω. Βγείτε έξω, έξω, έξω. Έξω, 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 έξω. Είδαμε λοιπόν και τις σκηνές που επικράτησαν στο κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης, όπως είπαμε. Να πούμε πως γνωστοποιήθηκε πως για σήμερα Δευτέρα η δημοτική παιδική σταθμή και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, καθώς πραγματοποιείται αυτοψία από ειδικά κλιμάκια του Δήμου στις κατατόπους μάλλον κτηριακές εγκαταστάσεις. Το ίδιο ισχύει και για το ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων. Να συνεχίσουμε λίγο να βλέπουμε τι έγινε. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αντιδήμαρχο Κεφαλονιάς, τον κύριο Ευάγγελο και κάτω, υπάρχουν τραυματίες οι οποίοι υπέστησαν τραύματα λόγω πανικού. Ειδικότερα, κάποιοι τραυματίστηκαν ύστερα από την πτώση στο έδαφος. Πλέον έχουν μεταφέρθηκαν εχθές το βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού και στα τοπικά κέντρα υγείας, όπου και δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, τόσο ο διοικητής του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, ο κύριος Ζαφυρόπουλος, όσο και ο δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Αλέξανδρος Παρίσης, διέψευσαν την πληροφορία ότι υπάρχουν τραυματίες. Η πληροφορία αυτή διαψεύστηκε ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με τη δημοσιογραφική ομάδα του ζούγκλα.gr. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του υποδιοίκητη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, του κύριου Βασίλη Σολδάτου, ενώ παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, οι ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από το γυροκομείο Λιξουρίου και μεταφέρθηκαν σε κοντινή εκκλησία, καθώς το κτίριο ενδεχομένως να χαρακτηριστεί ακατάλληλο.
Το ίδιο συνέβη και στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Τι άλλο, έχουμε να δούμε μερικά πλάνα, βίντεο από τον χθεσινό σεισμό. Βλέπουμε εδώ πέρα πάλι από το γήπεδο καλαθοσφαίρισης. Τι να σου πω, αλήθεια είναι κάτι τρομακτικός. Δηλαδή είμαι 57 χρονών, έχω περάσει όλο τον πλανήτη και πέρασα το πόλεμο το Λίβανο που είμαι από Λίβανο. Και θάνατο αυτό. Βομβαρδισμού στο Λίβανο, ε? Τίποτα. Αυτό που έχω δει σήμερα δεν πρόκειται εγώ να πω στο σπίτι τώρα με τίποτα. Έχει καταστραφεί όλο το σπίτι, έχω πάρει μακαρακά του. Για το λέω 5-10 λεπτά, εγώ λέω. Άλλοι λένε 3, αλλά ήταν σεισμός διάρκειας. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Κατεβήκαμε γυμνή, μετά ανέβηκα για να πάρω κάτι να φοράω. Καταλάβει, είναι πολύ, πολύ δυνατό. Το αίσθημα ποιο ήταν, δεν το έχετε ξαναζήσει ποτέ στη ζωή σας εσείς? Έχει πολλά σεισμούς εδώ, αρκετά χρόνια μόνιμο εδώ και έρχομαι. Και ήταν γρήγοροι, 5,5, 4,5, γρήγοροι, μπαμ. Αλλά αυτό δεν σταματάει με τίποτα. Δηλαδή μέχρι να έσπασε όλο το σπίτι μέσα. Θα κοιμηθείτε στο αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο και θα δούμε, γιατί μπορεί να είναι μεγάλο σεισμό. Μικρό, δεν είναι το μεγάλο σεισμό. Μπορεί αύριο μεταύριο είναι άλλο μεγάλο σεισμό. Αυτό φοβάμαι εγώ. Τα μικρά σεισμοί τώρα 4,5 έρχονται κάθε 2 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά. Απλώς ούτε καν ξέρει από εδώ. Αύριο μεταύριο μπορούμε να αρχίσουμε να πάμε μέσα, να αρχίσουμε να καθορίζουμε. Αλλά είναι, δεν ξέρει κανένα τίποτα. Ούτε πιστούμε να εδώ στο Πάτρα. Και μέχρι τότε στο αυτοκίνητο, ε? Αυτοκίνητο, περπατάμε εδώ. Μπορούμε να πεταχτούμε για 5 λεπτά να ανέβει καπέρα κάτι, αλλά μόλις πας πάνω και νιώθεις κούρεμα, φεύγεις αμέσως. Δεν μπορεί να μπεις μέσα με τίποτα. Είναι μεγάλες οι ζημιές στο σπίτι σας? Έχει ρογμές απλή, δεν είναι τίποτα, δεν είναι λαστατικό ρογμή. Δεν είναι πολιτικός μέχρι έξω εγώ. Είναι καλά. Άντεξε πολύ το κτίριο. Απλώς ό,τι έχουμε μέσα είναι καταστραμμένος. Ακούσαμε λοιπόν τη μαρτυρία του κατοίκου πώς βίωσε το σεισμό. Είπαμε ότι περιμένουμε και τα δικά σας τηλεφωνήματα, να ακούσουμε και τις δικές σας μαρτυρίες. Να πούμε πως εχθές το βράδυ το zoogla.gr επικοινώνησε με τον καθηγητή σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος ανέφερε πως υπήρξε σεισμική επιτάχυνση 0,4, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες ταχύτητες που έχουν καταγραφεί μέχρι και σήμερα. Όπως εξήγησε, ο σεισμός σημειώθηκε στο ρήγμα της Κεφαλονιάς, το οποίο στο παρελθόν είχε δώσει σεισμικές δονήσεις πάνω από 7 ρίχτερ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως οι κάτοικοι θα πρέπει να μείνουν μακριά από τα σπίτια τους, δηλαδή για χθες το βράδυ. Επίσης, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Λιξούρι και 6 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι Κεφαλονιάς και ήταν επιφανειακός. Ο σεισμός, να πούμε πως έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στα νησιά του Ιωνίου, Ζάκυνθο, Ιθάκη, όσο και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ακόμα και σε κάποιους δήμους της Αττικής. Ειδικότερα ο σεισμός έγινε αισθητός στα Τρίκαλα, στα Γιάννενα και στη Λαμία, ενώ στον Πύργο οι κάτοικοι βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους. Ακολούθησε στις 4:10 το μεσημέρι ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και άλλη μικρότερης έντασης. Να ακούσουμε άλλη μια μαρτυρία κατοίκου, όπως την κατέγραψε η κάμερα του zoogla.gr και επιστρέφουμε. Το ακούσατε παραμένει αυτό το που είπαμε στον υπουργό. Όπως είναι γνωστό, στις 3:55 σήμερα το μεσημέρι εκδηλώθηκε μια ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ του Αργοστολίου και του Λιξουρίου. Το βάθος της σεισμικής αιστείας είναι περίπου 10 χιλιόμετρα και η δόνηση έγινε αισθητή όχι μόνο στην Κεφαλονιά, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Ιδιαίτερα έγινε αισθητή στο Αργοστόλι και στο Λιξούρι και στην γύρω περιοχή, και αυτή η δόνηση είχε ως αποτέλεσμα αρκετές κατασκευές, στο Λιξούρι κυρίως, να υποστούν κάποιες βλάβες. Οι εντάσεις οι οποίες έχουν υπολογιστεί για το Λιξούρι είναι γύρω στους 6 βαθμούς της κλίμακας Μερκάλη. Και βέβαια, πέρα από τις επιπτώσεις στο δομημένο ιστό, κατά μήκος κυρίως στο δικού δικτύου, και πολύ λίγες ζημίες στα λιμάνια. Αυτή είναι η εικόνα των αποτελεσμάτων του σεισμού. Μετά τις 3:55 που εκδηλώθηκε ο κύριος σεισμός, είχαμε την εκδήλωση δεκάδων σεισμών, εκ των οποίων 20 περίπου ήταν με μέγεθος πάνω από 4,5 βαθμούς. Βεβαίως υπήρχαν και δονήσεις, δεκάδες δονήσεις, οι οποίες είχαν μικρότερο μέγεθος. Από τις συγκλίνουσες απόψεις των συναδέλφων μου, που έχω εκτενό ρήγμα με ένα διαφορετικό σεισμογόνο χώρο,
ο οποίος δεν οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία εκδήλωσης σεισμικότητας που έγινε το 1953. Από όλα, επαναλαμβάνω, τα δεδομένα, φαίνεται ότι η σεισμική δόνηση, η σεισμική διέγερση αποσβαίνεται σταδιακά. Με βάση τουλάχιστον τα μέχρι τώρα στοιχεία. Από τα δεδομένα επίσης που υπάρχουν από το Εθνικό Δίκτυο Επιταξιογράφων, διαπιστώνεται ότι στην Κεφαλονιά η επιτάχυνση υπερεύει τα 0,4 G. Είναι μια τιμή η οποία είναι μεγαλύτερη κατάτη της τιμής που προβλέπεται από τον αντισεισμικό κανονισμό. Παρά το γεγονός όμως ότι έχουμε να κάνουμε με μια μεγαλύτερη τιμή, το δομημένο περιβάλλον συμπεριφέρθηκε άψογα στην Κεφαλονιά. Και αυτό γιατί μετά το 1953, με τον αντισεισμικό το 1959, οι κατασκευές στην Κεφαλονιά είναι ανθεκτικές σε μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Το γεγονός όμως ότι έχουν υποστεί μία δόνηση και μία επιτάχυνση υψηλότερη από αυτή που προβλέπει ο κανονισμός. Για τη σεισμική λοιπόν ακολουθία στην ευρύτερη περιοχή της Κεφαλονιάς ακούσαμε που μίλησε ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Όπως είπε, το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι αν και η επιτάχυνση ξεπέρασε τα 0,4 G, γεγονός που υπερβαίνει την αντοχή των κτηρίων σύμφωνα και με τον αντισεισμικό κανονισμό, παρόλα αυτά δεν υπήρξαν καταρρεύσεις υποδομών. Αυτό δείχνει πως οι κατασκευές στη χώρα μας είναι πολύ καλές. Επισήμανε λοιπόν μετά την ολοκλήρωση της μεταμεσονύχτιας σύσκεψη στο Δημαρχείο του Αργοστολίου. Παράλληλα, ανέφερε πως μικρές ζημιές έγιναν και στα λιμάνια και στο οδικό δίκτυο, ενώ μικρότερης σημασίας ήταν στα κτίρια. Και να πάμε τώρα στον Υπουργό Εσωτερικών, στον κύριο Γιάννη Μιχελάκη, όπου με την ανακούφιση πραγματικά ζωγραφισμένη στα μάτια του και εμφανώς καταβεβλημένος από το προχωρημένο της ώρας, έκανε έναν πρώτο απολογισμό του ισχυρού σεισμού, ο οποίος έπληξε την Κεφαλονιά. Ειδικότερα εξήγησε πως οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ελαφρά τραυματίες στα κατατόπου της κέντρα υγεία και νοσοκομείο του Εργοστολίου, ενώ επεσήμανε πως ήταν ευτύχημα το γεγονός που δεν θρηνήσαμε θύματα. Όσον αφορά τώρα στις ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, τόνισε πως δεν υπήρξαν μεγάλες καταστροφές, ενώ υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι για τη στατικότητα για τα επίπεδα ασφαλείας τους θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας. Προτεραιότητα, είπε, όπως μάλλον δήλωσε, θα δοθεί στις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν επί 24ωρου βάσεως. Ενώ συμπλήρωσε ότι μέσα στην ημέρα θα φτάσει στην Κεφαλονιά επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως προσωρινό κατάλημα για τουλάχιστον 700 κατοίκους του νησιού. Όπως εξήγησε, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και θα ήταν δύσκολο για τους κατοίκους να παραμείνουν σε ανοιχτούς χώρους. Ας ακούσουμε όμως και τον κύριο Μιχαλά για να τα λέει από μόνος του. Έχουν έρθει ενισχύσεις με άνδρες και οχήματα της ελληνικής αστυνομίας για να μην υπάρχουν θέματα ασφάλειας. Έχουν έρθει ενισχύσεις. Είχε έρθει μάλιστα εδώ, το συντονίζει το έργο, ο πληθωρητής Νοτιού Ελλάδος. Επίσης, έχουν έρθει ενισχύσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Βρίσκεται εδώ ο υπαρχηγός του σώματος. Επίσης, έχουμε μια ειδική ομάδα από την ΜΑΚ, από την Πάτρα, για να αντιμετωπίσουν πιθανόν κάποιο έκτακτο περιστατικό. Και βέβαια, είναι εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Λέκας από τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας, οι οποίοι παρακολουθούν το φαινόμενο και μας ενημερώνουν και βέβαια έχουν και με την ιδιότητα των μηχανικών μπορούν να βοηθήσουν στο έργο αυτό. Τώρα, υπάρχουν μεγάλος αριθμός μηχανικών που έρχονται από το τεχνικό επιμελητήριο, από την περιφέρεια, από τον οργανισμό σχολικών κτηρίων, ειδικοί μηχανικοί οι οποίοι είναι για την καταγραφή και την καταγραφή ζημιών από σεισμούς, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε συνεργεία, έτσι ώστε από αύριο το πρωί, ήδη έχουν ξεκινήσει βέβαια, οι μηχανικοί του Δήμου και της περιφέρειας που βρίσκονται εδώ, έχουν ήδη ξεκινήσει τους πρώτους ελέγχους. Από αύριο αυτοί οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν, για να μπορέσουμε να κάνουμε άμεσα τουλάχιστον τις πρώτες εκτιμήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τις δημόσιες υπηρεσίες που είναι επί 24ωρου βάσεως. Έλεγχους στα κτίρια, έλεγχοι στους δρόμους. Το οδικό δίκτυο έχει υποστεί ζημιές, υπάρχουν κατολιστήσεις και υπάρχουν ζημιές που έχουν γίνει. Θα γίνει έλεγχος, θα ξεκινήσουμε από εκεί ώστε να μπορεί
να υπάρχει μετακίνηση με ασφάλεια. Σημεία των δρόμων τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι ασφαλή, μέχρι που να ελεγχθούν, θα παραμείνουν κλειστά. Τώρα, έχουμε φτιάξει ένα κέντρο συντονισμού, το οποίο θα βρίσκεται στο κτίριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όπου θα είναι η Γενική Γραμματής από τα Υπουργεία που σας ανέφερα και οι υπόλοιποι, το κτίριο του ΤΕΗ, θα είναι η Γενική Γραμματής και όλοι οι υπεύθυνοι, οι οποίοι θα συντονίζουν από εκεί τις ενέργειες. Υπάρχει ένα νούμερο, το 26 71 02 73 11, αλλά μπορεί ο κόσμος να καλεί και στο 100 και από εκεί και πέρα να μπορούν να επικοινωνούν άμεσα για οτιδήποτε συμβαίνει. Αυτά ως πρώτη ενημέρωση. Δεν ξέρω αν, Πατρόκλε, αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Νομίζω ότι... Ωραία, και δεν ξέρω αν έχετε κάποιες προσθέσεις. Ο δρόμος πότε θα ανοίξει, που συνδέει το Λιξούρι με το... Κοιτάξτε, τα συνεργεία έχουν χωριστεί σε ομάδες. Είναι άλλα τα συνεργεία που θα ελέγξουν τα σπίτια, άλλα τα συνεργεία που θα ελέγξουν τα κτίρια δημοσίων υπηρεσιών. Θα υπάρξουν και ειδικά συνεργεία τα οποία θα ελέγξουν τους δρόμους για να δούμε ποια σημεία είναι επικίνδυνα και θα πρέπει να κλείσουν για την κυκλοφορία ή να υπάρξουν κάποιες πρώτες παρεμβάσεις. Ας πούμε, αν το είναι εδώ, θα έλεγα καταρχήν ότι ο κόσμος πρέπει να είναι ήρεμος, να είναι ψύχρεμος. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρξε μια ισχυρή σεισμική δόνηση και αυτό είναι πολύ λογικό να δημιουργεί έναν φόβο στον κόσμο. Όμως, θα πρέπει να μην υπάρχει φημολογία, να μην ακούμε διάφορες φήμες. Έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες εδώ, οι οποίοι μπορούν να μας ενημερώσουν και μάλιστα θα είναι και έτοιμοι να απαντήσουν στις... Όπως είδαμε, ο κύριος Μιχελάκης και με παρουσία του ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, η μεταμεσονύχτια σύσκεψη στο Δημαρχείο Αργοστολίου. Η συνεδρίαση είχε ξεκινήσει ύστερα από την ολοκλήρωση αυτοψίας σε συνοικίες που εντάσσονται εντός των διοικητικών ορίων της Παλικής, πρώην Λιξούρη. Στην κεντρική αίθουσα λοιπόν βρέθηκαν και τα μέλη του κλιμακίου της ΕΜΑΚ, το οποίο έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο νησί, προκειμένου να συνδράμει στις κατατόπους επιχειρήσεις, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο. Να πούμε ότι το παρόν στη σύσκεψη έδωσαν μεταξύ άλλων ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Δημοσθένης Καβέτσος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Πάτροκλος Γεωργιάδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Πελοπίδας Καλύρης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων Στράτος Σιμόπουλος, ο κύριος Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και ο Δήμαρχος Αργοστολίου, ο Αλέξανδρος Παρίσης. Να πούμε πως ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Σωτήρης Κουρής, ενημέρωσε με σχετική του μάλλον ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν, όπως είπαμε, σήμερα κλειστά, καθώς και το ΤΕΙ των Ιωνίων, ενώ παρακαλεί τον κόσμο να μην κινείται άσκοπα στους δρόμους, οι πολίτες να επιστρέψουν στα σπίτια τους εάν δεν υπάρχουν ορατές ζημιές, ενώ σε περίπτωση που τα σπίτια παρουσιάσουν ρογμές, να συγκεντρωθούν σε ανοιχτούς χώρους, πλατείες, χώρους με πράσινο κτλ. Ενώ όσοι έχουν προβλήματα με τα σπίτια τους, να ενημερώσουν στο 26 71 0 29 131 και στο 26 713 60 530 και 531 για να πείτε μάλλον αν υπάρχει κάποια ζημιά στο σπίτι σας. Τώρα, όσον αφορά την χθεσινοβραδινή, μεταμεσονύχτια μάλλον, σύσκεψη, όπως τόνισαν στον ανταποκριτή μας, στον Σωτήρη του Σκουλούδη, αρμόδιοι φορείς, πρώτη προτεραιότητα για σήμερα είναι να επιστρέψει η δημόσια ζωή σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθούν άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε ασφαλή τοποθεσία. Παράλληλα, να πούμε πως ειδικά κλιμάκια μηχανικών θα πραγματοποιήσουν ελέγχους σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και σχολεία. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις επόμενες ώρες θα μεταφερθούν περίπου 60 υπερήλικες από το γυροκομείο της πόλης, το οποίο ήταν από τα πρώτα κτίρια που εκενώθηκαν, σε ξενώνες στο μοναστήρι του Αγίου Γεράσιμου. Η συγκεκριμένη κτηριακή εγκατάσταση απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από το Λιξούρι. Να πάμε να ακούσουμε μερικές μαρτυρίες κατοίκων από το χθεσινό σεισμό και επιστρέφουμε. Το ζήσαμε, πεταχτήκαμε έξω από τα σπίτια μας. Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ, ο κόσμος κοιμάται όλος έξω. Ενημέρωση δεν μας έχουν δώσει για τίποτα, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Όλοι στους δρόμους είμαστε.
αναφορά θα μας έχουν δώσει. Καταστάσεις. Όλος ο κόσμος κοιμάται με τα πιτσιρίκια του μέσα στα αυτοκίνητα. Τι θα κάνετε τώρα, τι περιμένετε? Τι περιμένουμε? Περιμένουμε μήπως είναι όπως ήταν στο 53 που τα καταδόθησε όλα. Ένα τριήμερο, από ό,τι βλέπεις θα είμαστε έξω. Για τουλάχιστον 3 ημέρες λοιπόν θα κοιμάστε στα αυτοκίνητα. Βεβαίως, πώς θα γίνει, γίνονται διαφορετικά. Πώς ζήσατε το σεισμό? Πολύ κούνημα, φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Ήταν ό,τι μεγαλύτερο έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Και ναι, απίστευτη διάρκεια. Πέσανε όλα τα πράγματα μέσα στο σπίτι. Καταστραφή. Οι παλαιότεροι από εσάς βέβαια έχουν ζήσει και χειρότερες καταστάσεις. Είπαν ότι ο σημερινός ήταν πιο δυνατός από αυτό που έγινε το 53. Ακριβώς. Ακόμα πιο δυνατός, ε. Έτσι είπαν οι πιο παλιοί. Σήμερα πότε, στο αυτοκίνητο? Περιμένουμε στο αυτοκίνητο για να δούμε πώς εξελιχθεί και. Φοβόμαστε, δεν πάμε σπίτι. Θα μπορέσετε να κοιμηθείτε εδώ? Θα δεν κοιμόμαστε, απλά περιμένουμε. Ξεκουραζόμαστε. Είμαστε έξω από τις 4 η ώρα, τι ώρα έγινε. Για πόσες μέρες λέτε να χρειαστεί να κοιμηθείτε έξω? Όσο χρειαστεί, όσο κάνει. Ζημιές? Μέσα στο σπίτι αρκετές. Τα πάντα έπεσαν. Τηλεοράσεις, κάδρα, καθρέφτες. Πώς ζήσατε το σεισμό? Πολύ κούνημα. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Ήταν ό,τι μεγαλύτερο έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Και ναι, απίστευτη διάρκεια. Πέσανε όλα τα πράγματα μέσα στο σπίτι. Καταστραφή. Οι παλαιότεροι από εσάς βέβαια έχουν ζήσει και χειρότερες καταστάσεις. Είπαν ότι ο σημερινός ήταν πιο δυνατός από αυτό που έγινε το 53. Ακριβώς. Ακόμα πιο δυνατός, ε. Έτσι είπαν οι πιο παλιοί. Σήμερα πότε, στο αυτοκίνητο? Περιμένουμε στο αυτοκίνητο για να δούμε πώς εξελιχθεί και. Φοβόμαστε, δεν πάμε σπίτι. Θα μπορέσετε να κοιμηθείτε εδώ? Θα δεν κοιμόμαστε, απλά περιμένουμε. Ξεκουραζόμαστε. Είμαστε έξω από το. Τις 4 η ώρα, τι ώρα έγινε. Για πόσες μέρες λέτε να χρειαστεί να κοιμηθείτε έξω? Όσο χρειαστεί, όσο κάνει. Ζημιές? Μέσα στο σπίτι αρκετές. Τα πάντα έπεσαν. Τηλεοράσεις, κάδρα, καθρέφτες. Ακούσαμε λοιπόν τους κατοίκους όπως βιώνουν τις στιγμές, μάλλον όπως ζουν τώρα μετά το σεισμό. Να πούμε ότι λίγο μετά τις 12 και 4 τα μεσάνυχτα, το οχηματαγωγό επιβατικό πλοίο Νήσος Κεφαλονιάς έδωσε στο λιμάνι του Πόρου, μεταφέροντας το ειδικό κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από την Κυλλήνη. Η αποστολή αποτελείται από ένα διασωστικό όχημα σεισμών και 2 πυροσβεστικά οχήματα, στα οποία επιβαίνουν ο διοικητής της ΕΜΑΚ με 9 πυροσβέστες, ενώ μαζί τους έχουν και έναν ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο. Σύμφωνα με άνδρα της ΕΜΑΚ, ο οποίος μίλησε στον ανταποκριτή του Ζούγκλα, ο δρόμος που συνδέει το εργοστόλι με το Λιξούρι έχει κλείσει λόγω κατολίσθησης και γι' αυτό έχουν προγραμματιστεί ειδικές διαδρομές με καραβάκι ανάμεσα στις 2 παραθαλάσσιες πόλεις. Το κλιμάκιο τώρα έχει ταξιδέψει στην Κεφαλονία για προληπτικούς λόγους και θα παραμείνει εκεί για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο. Πάντως, εντωμεταξύ, όπως έχει γίνει γνωστό, φορητό σεισμολογικό δίκτυο του Αστεροσκοπείου Αθηνών με υπεύθυνο τον ερευνητή κύριο Γεράσιμο Χουλιάρα, θα έχει αναχωρήσει, φαντάζομαι, μέσα σε αυτές τις ώρες για εντεταλμένη αποστολή για την παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας που εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στην Κεφαλονιά. Το φορητό δίκτυο θα εγκατασταθεί στην επικεντρική περιοχή του σεισμού και θα μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα στο αστεροσκοπείο Αθήνων, έτσι ώστε να γίνεται άμεση εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου. Η αποστολή, όπως έχει γίνει γνωστό, θα ταξιδέψει οδικώς και με καράβι από Κυλλήνη προς Κεφαλονιά. Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και από το Σωτήρι το Σκουλούδι, δεν σταματάει πραγματικά να χορεύει το έδαφος κάτω από τα πόδια των κατοίκων, καθώς οι ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις που ακολουθούν τον ισχυρό σεισμό είναι συνεχείς. Στο χάρτη που μπορείτε να δείτε στο zoogla.gr, με πορτοκαλί αστέρι είναι η σεισμική δόνη στον 5,2 Ρίχτερ, που σημειώθηκε σε 9 παρατέταρτο το βράδυ, ενώ με κίτρινο είναι ο μεγάλος σεισμός που έγινε το μεσημέρι. Τώρα, να το πούμε άλλη μία φορά, να το τονίσουμε αυτό, ότι κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία για σήμερα, όπως και το ΤΕΙ. Ενώ, όπως είπαμε, έχει σημάνει ήδη συναγερμό στις τοπικές αρχές, με αποτέλεσμα να δοθεί αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, δημοτικά, γυμνάσια και λύκια δηλαδή, και των πάσης φύσεως μονάδων προσχολικής αγωγής.
Να διαβάσουμε λίγο τη σχετική ανακοίνωση του Δημοτικού Συμβουλίου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι αύριο, σήμερα, καμία μονάδα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών δεν θα λειτουργήσει λόγω της σημερινής σεισμικής δραστηριότητας, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος μετασεισμικός έλεγχος όλων των κτηρίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας. Για τα αποτελέσματα των ελέγχων και την επαναλειτουργία των μονάδων θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση και με επικοινωνία από τις κατατόπους δομές. Πάντως να πούμε ότι διαβάσαμε, να το βρούμε λίγο να σας το πούμε και αυτό, ότι πολλοί ήταν οι κάτοικοι οι οποίοι είπαν ότι δεν έχουν λάβει πληροφορίες, μάλλον οδηγίες από τις κατατόπους αρχές. Τώρα φαντάζομαι ότι υπάρχουν ειδικά κέντρα όπου θα μαζεύεται ο κόσμος. Όποιο από εσάς αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα μπορείτε να βρείτε κάποιον υπεύθυνο. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μέχρι να βρούμε και όλα τα υπόλοιπα, να σας έχουμε μία σωστή ενημέρωση και επιστρέφουμε πολύ σύντομα να μιλήσουμε και με το Σωτήρη του Σκουλούδη. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr. Spiritual power, I believe.
time. Respect your language. At one time, we conversed. Καλησπέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε λίγο να βλέπουμε τι έγινε χθες ακριβώς στην Κεφαλονιά. Όπως είπαμε και πιο πριν, υπάρχουν και κάτοικοι που δηλώνουν πως δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές. Ας ακούσουμε μία μαρτυρία μέχρι να συνδεθούμε και με το Σωτήρι το Σκουλούδι και επιστρέφουμε. Από τα σπίτια μας, δεν γίνεται, ο κόσμος κοιμάται όλος έξω.
9 μέρες δεν μας έχουν δώσει για τίποτα, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Όλοι στους δρόμους είμαστε. Αναφορά δεν μας έχουν δώσει. Καταστάσεις. Όλος ο κόσμος κοιμάται με τα πιτσιρίκια του μέσα στα αυτοκίνητα. Τι θα κάνετε τώρα, τι περιμένετε? Τι περιμένουμε? Περιμένουμε μήπως είναι όπως ήταν στο 53 που τα καταδάφησε όλα. Ένα τριήμερο, από ό,τι βλέπεις, θα είμαστε έξω. Για τουλάχιστον 3 ημέρες λοιπόν θα κοιμάστε στα αυτοκίνητα. Βεβαίως, πώς θα γίνει, γίνονται διαφορετικά. Ακούσαμε λοιπόν και αυτή τη μαρτυρία και να πάμε λίγο να δούμε ένα βίντεο απόσπασμα από το In Κεφαλονιά, όπου In Κεφαλονιά νομίζω είναι, η Κεφαλονιά, ναι, νομίζω είναι In Κεφαλονιά, στο οποίο φαίνονται οι πρώτες στιγμές μετά το σεισμό. Ας το δούμε. Πάμε έξω. Ωρα, παιδιά. Πάμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Βγείτε έξω, έξω. Βγείτε έξω, έξω, έξω. Έξω, 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 έξω. Ακούσαμε λοιπόν, είδαμε μερικές στιγμές, όπως είπαμε, την εκένωση του γηπέδου καλαθοσφαίρισης και να δούμε και ένα ακόμα βίντεο, ανέστητα να το δούμε. Αυτό το βιντεάκι είναι από τις πρώτες στιγμές του σεισμού. Ας το δούμε. Κεφαλονιά γενικά δεν πολύ φοβόμαστε γιατί έχουν συνηθίσει σεισμούς, είναι θωρακισμένα τα σπίτια, όλα τα κτίρια και δεν έχουν πολύ φόβο. Αλλά όντως εδώ ήταν τρομακτικό μέσα στο εστιατόριο που ήμουνα. Τρίζαν τζαμαρίες, τρίζαν όλα και βγήκα έξω. Και όπως είδα και κόσμο πολύ έξω. Τώρα έμαθα πως είναι μικρός σεισμός, αλλά είναι κοντά στο Λιξούρι, κοντά στα Χαβδά. Τα Χαβριά τα υπολογίζω, 2 χιλιόμετρα από το Λιξούρι. Εκεί πραγούνισε πολύ και ήταν πολύ μικρό το εστιατόριο βάθο, 2 χιλιόμετρα μόνο. Να και αυτή τη στιγμή κάνει μια δόνηση. Ήταν μια πρωτοφανής εμπειρία. Πολύ ισχυρός. Αναβίωσαν, πιστεύω, καταστάσεις του 53. Αλλά φοβόμαστε. Σίγουρα. Άλλο να το ζεις και άλλο να το ακούς. Σίγουρα. Σωστά. Σίγουρα. Τα μωράκια είναι στην πρώτη έρθισαν, μαζί με σάλα.
Κώστα, πώς είσαι να μάθω, πώς είσαι. Και πέσανε και κλειδιά. Δεν είχαμε τίποτα. Είδαμε λοιπόν στο βίντεο αυτό απόσπασμα τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον μεγάλο αυτό σεισμό. Ακούσαμε και κάποιες μαρτυρίες κατοίκων. Έχουμε όμως τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να συνδεθούμε με τον Σωτήρη το Σκουλούδη, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως επίσης βρίσκεται και στην Κεφαλονιά. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα, Έλενα. Βρίσκεται στην Κεφαλονιά από χθες το βράδυ. Να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα που. Ακριβώς, Έλενα, ναι. Και πρέπει να σου πω ότι δεν ήταν καθόλου ευχάριστος ο ύπνος. Κάθε μισή ώρα τουλάχιστον είχαμε και έναν σεισμό ιδιαίτερα αισθητό. Από το απόγευμα, οπότε συνέβη και ο κυρίως σεισμός, τουλάχιστον άλλες 20 φορές στην ακολουθία των μετασεισμών που είχαμε, τα ρήξη ξεπέρασαν τα 4,5. Αυτό βεβαίως είναι κάτι που από μόνο τους, σαν θεωρία, πόσο μάλλον να το ζήσουν, τρομοκρατεί τους κατοίκους. Το ακούσαμε και στα βίντεο που έπρεπε νωρίτερα, μας το έλεγαν και χθες στις μαρτυρίες τους, ότι όχι απλά ξύπνησαν οι μνήμες του 1953, οπότε ήταν ο πιο καταστροφικός σεισμός στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας, περίπου 500 νεκροί, 2.500 τραυματίες, και τότε είχε ισοπεδωθεί σχεδόν ολοκληρωτικά το νησί, όταν και από τα 33.000 οικοδομήματα, έλεγα, τα 27.000 κατέρευσαν. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη με τον χθεσινό σεισμό. Όπως είπε και ο σεισμολόγος που συμμετείχε και στη σύσκεψη που έγινε για αρκετές ώρες μετά τα μεσάνυχτα υπό τον Υπουργό, τον κύριο Μιχελάκη, ο οποίος βρίσκεται και αυτός εδώ από χθες το βράδυ για να επιτηρήσει την κατάσταση και να δώσει εντολές, είναι αρκετά ευτυχές το γεγονός ότι, αν και η επιτάχυνση του σεισμού, όπως λένε στην ορολογία τους οι σεισμολόγοι, ξεπέρασε το όριο των 0,4G. Ακριβώς, δηλαδή ξεπέρασε η ένταση και η ακολουθία του σεισμού τις αντοχές των κτηρίων που προβλέπονται από την αντισεισμική προστασία. Παρ' όλα αυτά δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη καταστροφή όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές, δηλαδή δεν είχαμε κατάρρευση κτηρίων. Βεβαίως όμως είχαμε αρκετές ζημιές σε λιμάνια, στους δρόμους. Θα πρέπει να το έχεις αναφέρει ότι από χθες το απόγευμα έχει αποκλειστεί ο δρόμος, ο κεντρικός δρόμος εδώ του νησιού, μεταξύ των δύο σημαντικότερων πόλων. Και γίνεται τώρα μέσω με καραβάκια η μεταφορά των κατοίκων. Ακριβώς. Έλληνα, γίνεται μόνο από τη θάλασσα. Σε λίγη ώρα από τώρα θα βρεθούμε και εμείς στο σημείο. Θα επιδιώξουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτόν. Θα σας μεταδώσουμε για το τι συμβαίνει, καθώς θα έχουμε και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό από το τι συμβαίνει στη Κεφαλονιά την επόμενη μέρα. Να σου πω βεβαίως ότι, αν και ο κ. Λέκας είπε ότι ότι έχει εκτονωθεί, μάλλον έχει εκτονωθεί το φαινόμενο, δηλαδή είχαμε τον κύριο σεισμό στις 4:45 χθες και στη συνέχεια όλα αυτά που βιώσαμε είδαμε τα σεισμοί. Εν τούτης, άλλοι σεισμολόγοι είναι πιο επιφυλακτικοί από την άποψη αυτή και θέλουν να περάσει ένα 24ωρο, 48ωρο προκειμένου να έχουμε άποψη. Και βεβαίως μαζί τους συντάσσουν τέλη, να καταλαβαίνεις τι είτε χθες το βράδυ εδώ, και η πλειοψηφία των πολιτών της Κεφαλονιάς. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Είδαμε και φωτογραφίες που μας έχει στείλει με τον κόσμο να κοιμάται στα αυτοκίνητα. Μίλησες μαζί τους. Τι σου είπαν? Είδαμε και τα μικρά παιδιά που είχε συγκεκριμένη φωτογραφία που υπάρχει και στο άρθρο του Ζούγκλα. Αυτό που μας είπε ο κόσμος, Έλενα, είναι ότι είναι πάρα πολύ τρομαγμένοι. Στις κουβέντες που είχαμε μαζί τους, όλοι ανέφεραν το 1953. Με ιστορίες που έχουν ακούσει από δικούς τους. Στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με ανθρώπους οι οποίοι έζησαν τον καταστροφικό αυτό σεισμό. Έλενα, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, υπάρχει το βίντεο στην ιστοσελίδα μας. Μιλήσαμε με τον κύριο που είπε με τον Λίβανο. Ο οποίος είναι από το Λίβανο, παντρεύτηκε Ελβίδα και Κεφαλονίτισσα, ζει αρκετά χρόνια εδώ. Φαινόταν αρκετά πιστικό στα λεγόμενά του, Έλενα, ότι αν και πέρασε τον πόλεμο του Λιβάνου με βομβαρδισμούς και εκατοντάδες θανάτους, τον τρόμο που έζησε με τον χθεσινό σεισμό δεν τον έχει ξαναπεράσει ποτέ, και όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν πρόκειται να ξαναμπεί
στο σπίτι του μέχρι να βεβαιωθεί ότι όλα είναι καλά. Μέσα στο σπίτι του Έλληνα, όπως και σε πολλά άλλα σπίτια, έγιναν αρκετές καταστροφές, όχι στην υποδομή του κτηρίου, αλλά εντός του οικίματος έπεσαν τηλεοράσεις, υπολογιστές, ερκοντήσεων. Είναι αρκετά μεγάλες οι καταστροφές που έγιναν. Και μιας και αναφερόμαστε σε καταστροφές, να σου πω ότι ήδη εδώ και λίγη ώρα έχει αρχίσει η διερεύνηση των ζημιών από ειδικά συνεργεία, τα οποία έχουν φτάσει από την Αθήνα. Προτεραιότητα, όπως είπε και ο κ. Μιχελάκης, ο Υπουργός Εσωτερικών, δίνεται στις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν επί 24ωρου βάσεως. Βεβαίως τα σχολεία και στην υπηρεσία, κλειστά τα σχολεία σήμερα, καθώς συνεργεία θα βρεθούν και θα κάνουν έναν έλεγχο των ζημιών που υπάρχουν για να δούνε ποια κρίνονται κατάλληλα και ποια όχι. Μετά τις 11 θα έχουμε και άλλη ευρεία σύσκεψη μεταξύ του Υπουργού, Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των ειδικών κλιμακίων της πυροσβεστικής, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ. Οπότε και θα έχουμε ανακοινώσει για μια πιο λεπτομερή καταγραφή των ζημιών, οι οποίες, όπως είπες και εσύ, εντοπίζονται κυρίως στο Λιξούρι. Σωτήρη, ήθελα να σε ρωτήσω, γνωρίζουμε αν έφτασε ο κύριος Χουλιάρας με τη φορητή συσκευή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο? Ο κύριος Χουλιάρας βρίσκεται εδώ. Έλενα, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του αργότερα μέσα στην ημέρα. Δεν μιλήσαμε μαζί του χθες. Από ό,τι μάθαμε πάντως, είχε κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με τα λεγόμενα του κυρίου Λέκα, του συμβολόγου που συμμετείχε και στη σύσκεψη με τον κύριο Μιχελάκη, ότι ο οποίος ήταν κάπως καθησυχαστικός, όχι απόλυτα βεβαίως. Οι σεισμολόγοι δεν μπορούν να είναι ποτέ απόλυτα καθησυχαστικοί, σχετικά με το αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό ή όχι, που αυτό βεβαίως είναι και το μεγάλο ερώτημα όλων των κατοίκων εδώ, που ξαγρύπνησαν ή κοιμήθηκαν ελάχιστα μέσα στο οχήματά τους χθες το βράδυ. Αργότερα μέσα στην ημέρα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του και να μάθουμε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Σωτήρη, πριν κλείσουμε, να σε αφήσω, γιατί όπως γνωρίζουμε και εσύ έχεις κοιμηθεί ελάχιστα, να σε αφήσουμε λίγο πριν συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου. Ακούσαμε για τραυματίες, τους οποίους, το οποίο μάλλον σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το ζούγκλα.gr με τον δήμαρχο της πόλης, διαψεύστηκε. Ισχύει τελικά ότι υπήρξαν τραυματίες, έστω με μικρούς τραυματισμούς, αλλά ισχύει? Ισχύει, Έλληνα, και ισχύει μάλιστα διαστόματος του Υπουργού, του κ. Μιχελάκη, ο οποίος το ανακοίνωσε επίσημα χθες όταν τελείωσε η σύσκεψη περίπου στις 3 ώρα τα ξημερώματα. Μας είπε λοιπόν ότι υπάρχουν 7 τραυματίες, όχι σοβαρά τραυματίες όμως, οι οποίοι τραυματίστηκαν είτε από πανικό είτε κάποιο αντικείμενο έπεσε πάνω τους. Δεν είπε ότι πρόκειται για κάτι το ανησυχητικό. Όμως νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια είναι ότι πρόκειται για μικροτραυματισμούς και όχι για κάτι περισσότερο από αυτό. Βεβαίως πιο ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε στη συνέχεια. Ωραία, Σωτήρη, λοιπόν, να σε αφήσουμε και σένα να συνεχίσεις το ρεπορτάζ, να ξεκουραστείς και όσο μπορείς. Θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σου και τις υπόλοιπες ώρες. Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα. Καλημέρα. Ακούσαμε λοιπόν και στον Σωτήρη το Σχολίδι, ο οποίος βρίσκεται στην Κεφαλαιονιά από εχθές το βράδυ, μαζί με το συνεργείο της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Θα έχουμε συνεχώς συνδέσεις μαζί του για ό,τι νεότερο προκύψει. Να πάμε λίγο, Λέω, να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν την ελληνική επικαιρότητα. Γιατί, όπως είπαμε, όσον αφορά το θέμα του σεισμού, θα έχουμε συνεχώς ζωντανές συνδέσεις τόσο με τον Σωτήρη, όσο και με άλλους δημοσιογράφους που βρίσκονται στην Κεφαλαιονιά. Και να πάμε λίγο στον Κορυδαλό, όπου μετά την απόδραση του Χριστόδουλου Ξηρού φαίνεται πως οι πυρήνες έχουν στήσει κανονικό γλέντι, σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα του Έθνους, και έχουν ακουστεί και ευχές όπως «Στην υγειά του Αντάρτικου» και «Χριστόδουλε ζεις, εσύ μας οδηγείς». Έτσι λοιπόν, κανονικό γλέντι στην υγεία του Απόντα Χριστόδουλου έστησαν στις φυλακές Κορυδαλού οι κρατούμενοι της συνωμοσίας των πυρήνων της Φωτιάς, αφού πληροφορήθηκαν την εξαφάνιση του Μανώλη της 17 Νοέμβρη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μόλις έμαθαν τα νέα οι κρατούμενοι των πυρήνων, τοποθέτησαν τραπέζια στο διάδρομο της πρώτης πτέρυγας και γιόρταζαν με φαγητό και ποτό, αλλά και επαναστατικά τραγούδια. Καλεσμένη στη γιορτή, που φέρεται να μην είχε τίποτα να ζηλέψει από γλέντια εκτός φυλακής, ήταν και οι ποινικοί κρατούμενοι, που ήταν θετικά διακείμενοι στις απόψεις του και στην δράση τους. Σύμφωνα δε με πηγές του Έθνους, ακούστηκαν και ευχές, όπως είπαμε, στην υγειά του Αντάρτικου και «Χριστόδουλε ζεις, εσύ μας οδηγείς». Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, προκαλώντας αρκετά σχόλια και όχι τόσο θετικά.
Έτσι λοιπόν το γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Indie Media, όπου χθες σημειώθηκαν επεισόδια και υλικές ζημιές κατά τη διάρκεια πορείας που πραγματοποίησαν μέλη της Χρυσής Αυγής. Στο βίντεο παρουσιάζεται η επίθεση των μελών της Χρυσής Αυγής στο σημείο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα αλλά και στο στέκι ρεσάλιτο του αντιεξουσιαστικού χώρου. Κάτοικοι κατέγραψαν τις σκηνές που εκτελήχθηκαν από το πρωί του Σαββάτου στη διάρκεια της πορείας της Χρυσής Αυγής, καθώς και τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε οικεία δίπλα από το ρεσάλιτο. Μπορείτε να δείτε το βίντεο στην ιστοσελίδα zoogla.gr και να πάμε στο επόμενο βίντεο. Να πάμε στο επόμενο βίντεο όπου αποκαλύπτεται η απροκάλυπτη επιθετικότητα της τουρκικής ακτοφυλακής στο πρόσφατο περιστατικό στην Ζουράφα, όπως δημοσίευσε την Παρασκευή στην ιστοσελίδα της η τουρκική εφημερίδα Χουριέτα, μα το διαβάζω σωστά. Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της 11ης ημέρας του Ιανουαρίου προέκυψε λιγόλεπτη ένταση στη θαλάσσια περιοχή της βραχονησίδας Ζουράφα, στο θωρακικό πέλαγο μεταξύ σκάφους της τουρκικής ακτοφυλακής και ελληνικού περιπολικού σκάφους από το λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης. Την ώρα εκείνη στο σημείο έπλεαν ελληνικά και τουρκικά αλλιευτικά, ενώ περιπολούσε σκάφος του λιμεναρχείου Σαμοθράκης και υπερίπτατο ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Σύμφωνα με μαρτυρίες ψαράδων, η τουρκική ακτεωρός και το περιπολικό του λιμενικού από την Αλεξανδρούπολη πλησίασαν πολύ κοντά σε σημείο που τα δύο σκάφη ήρθαν σχεδόν σε επαφή. Σημειώνεται πως τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες αλλιέων της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης, που αναφέρουν ότι οι Τούρκοι συναδελφοί τους ψαρεύουν κοντά στην βραχονησίδα, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, με τη συνδρομή της τουρκικής ακτοφυλακής. Νωρίς το απόγευμα της ίδιας ημέρας, τόσο η τουρκική ακτεωρός όσο και τα δύο σκάφη του λιμενικού απομακρύνθηκαν από το σημείο, ενώ παρέμειναν τα ελληνικά αλλιευτικά. Πάντως, όπως φαίνεται στο βίντεο, το περιπολικό σκάφος ελληνικής ακτοφυλακής βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το τουρκικό αλλιευτικό σκάφος, όταν ξαφνικά ένα τουρκικό σκάφος τύπου KAN-33 με κωδικό SG-308 περνά δίπλα ακριβώς από το ελληνικό σκάφος, με υψηλή ταχύτητα, με σκοπό να προκαλέσει ατύχημα είτε στο σκάφος είτε στο ελληνικό πλήρωμα που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο κατάστρωμα. Όπως ακούγεται στο βίντεο, οι Τούρκοι ψαράδες ξεσπούν σε ζητοκραυγές και καταγράφουν με την κάμερά τους το περιστατικό. Το βίντεο αυτό, που όπως φαίνεται διοχετεύτηκε στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης από τους ψαράδες του τουρκικού αλλιευτικού, αποτυπώνει με τον πλέον δραματικό τρόπο τις καταστάσεις που οι άνδρες του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής αντιμετωπίζουν σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο με ψυχραιμία και επαγγελματισμό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και αυτό το θέμα. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στον Ευάγγελο Βενιζέλο, όπου φαίνεται πως κινεί και νέα οργανωτική επιτροπή ΠΑΣΟΚ και κίνηση των 58 και όλων των δυνάμεων της κέντρο-αριστεράς πρότεινε την Κυριακή σε εκδήλωση του κινήματος Ευάγγελος Βενιζέλος, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι θα απευθύνει και πάλι πρόσκληση στη Δημοκρατική Αριστερά. Παράλληλα, χαρακτήρισε ζωφερή και επικίνδυνη την κατάσταση της χώρας, επισημένοντας ότι θέλουμε αναγνώριση ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να βγει από το μνημόνιο και να επανέλθει στην κανονικότητα μιας χώρας μέλους της Ευρωζώνης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως τελείωσε η εποχή των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, ενώ πρότεινε κοινή και ενιαία οργανωτική επιτροπή ΠΑΣΟΚ με τους 58 και όλες τις κινήσεις που βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στο χώρο. Ενώ είπε πως θα απευθύνει και πάλι πρόσκληση στη Δημοκρατική Αριστερά. Ο κ. Βενιζέλος έθεσε ξεκάθαρα το δίλημα με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα εν ώψη των ευρωεκλογών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, εν ώψη των ευρωεκλογών, το δίλημα είναι αν η χώρα θα ολοκληρώσει με ασφάλεια τη μόνη εφικτή και υπαρκτή στρατηγική που οδηγεί στην οριστική έξοδο από την κρίση και τη μνημονιακή πολιτική, ή αν θα κάνει μία άλλη αβέβαια, μη περιγραφόμενη επιλογή, που ακυρώνει τις θυσίες και μας οδηγεί ξανά στην αρχή για να ξανακάνουμε αυτόν τον κύκλο σε ένα λαβύρινθο χωρίς να υπάρχει έξοδος. Όπως επισήμανε πάντως νωρίτερα κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, η χώρα με χίλιους σκόπους και βάσανα ετοιμάζεται να κερδίσει το στοίχημα της οικονομίας και της οριστικής εξόδου από τη χώρα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, φάγαμε το γάιδαρο και μας έμεινε η ουρά του. Και από τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο να πάμε στον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο,
ο οποίος όπως δήλωσε πιστεύει ότι περισσεύουν οι αργίες. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν περισσότερα και καλύτερα. Γι' αυτό χρειάζεται πέραν της εμβάθυνσης του μαθήματος η επιμήκυνση του σχολικού έτους. Δήλωσε λοιπόν χαρακτηριστικά στον κυριακάτικο τύπο ο Υπουργός Υγείας. Την επιμήκυνση λοιπόν του σχολικού έτους μελετά το Υπουργείο Παιδείας, όπως αποκαλύπτει σε συνέντευξη. Σε συνέντευξή του ο Υπουργός Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Πιστεύω ότι περισσεύουν οι αργίες. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν περισσότερα και καλύτερα. Γι' αυτό πέραν της εμβάθυνσης του μαθήματος, η επιμήκυνση του σχολικού έτους, χρειάζεται τα δημοτικά, όπως λέει, κάνουν μάθημα 170 ημέρες και τα γυμνάσια και τα λύκεια 150. Άλλωστε, ιδιαίτερα στο λύκειο, περισσότερες ημέρες στο σχολείο σημαίνει λιγότερες ώρες στο φροντιστήριο, υπογραμμίζει ο Υπουργός Παιδείας. Αναφερόμενος δε στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τονίζει ότι όχι μόνο θα προχωρήσει, αλλά και θα επιταχυνθεί. Θεσμοθετήσαμε έπειτα από 30 χρόνια την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αλλά και του εκπαιδευτικού έργου. Οι αντιδράσεις είναι το κύκνιο άσμα μιας συντεχνίας και όχι της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών που την επιζητούν. Σχετικά πάντως με τις πανελλαδικές εξετάσεις, ο κ. Αρβανιτόπουλος δηλώνει ότι οι αλλαγές συνολικά εφαρμόζονται από τη φετινή πρώτη ηλικίου. Τέλος, για τα σχολικά εγχειρίδια και τις πιθανές αλλαγές, σχολίασε ότι ο άξονας των αλλαγών θα είναι κριτήριο τι χρειάζεται να μάθει ο μαθητής και όχι τι χρειάζεται να διδάξει ο καθηγητής για να συμπληρώσει τις ώρες του. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τον κύριο Αρβανιτόπουλο και από εκεί να πάμε στον κύριο Σκουρλέτη, όπου μιλώντας στον τύπο της Κυριακής, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πασό, ούτε επιθυμεί να γίνει διάδοχός του. Κάθε λοιπόν ενδεχόμενο συνεργασία σε κυβερνητικό επίπεδο με τους ανεξάρτητους Έλληνες αποκλείει σε συνέντευξή του στον τύπο της Κυριακής ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης. Τονίζει πως ουδέποτε τέθηκε τέτοιο θέμα, καθώς συντρέχουν οι αναγκαίες προγραμματικές προϋποθέσεις. Ενώ αναφορικά με το ενδεχόμενο πρόορης προσφυγής στις κάλπες, ο κ. Σκουρλέτης εκτιμά πως είναι πολύ πιθανό η κυβέρνηση να οδηγηθεί σε εκλογές εντός του 2014, καθώς οι αντοχές κοινωνική κατακραυγή χτυπούν κόκκινο. Και από τον κύριο Σκουρλέτη στον κύριο Κουβέλη, όπου όπως δηλώνει η χώρα δεν χρειάζεται την κεντροαριστερά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας λοιπόν στα σενάρια περί συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, ο Φώτης Κουβέλης αποσαφήνισε εκ νέου πως η Δημάρ επιδιώκει να έχει διακριτικό πολιτικό ρόλο. Σκληρή απάντηση στη δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου πως το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα, άσκησε από το βράδυ του Σαββάτου ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, συνδέοντας την τοποθέτηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ με τις διεργασίες για την ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς. Απαντώντας πάντως στα σενάρια περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κουβέλης, όπως είπαμε, αποσαφήνισε εκ νέου πως η Δημοκρατική Αριστερά επιδιώκει να έχει διακριτικό πολιτικό ρόλο. Να πούμε πως η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την έγκριση των εισηγήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στρατηγική ενόψη ευρωεκλογών από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, που όπως φαίνεται άνοιξε η οδός Δελφών που ήταν κλειστή λόγω του μετρό. Έτσι, από εχθές, η οδός Δελφών, στο τμήμα από την οδό Μπότσαρη έως Συνδίκα, στο ρεύμα προς τα ανατολικά που ήταν κλειστή λόγω των εργασιών του μετρό, άνοιξε. Η οδός Δελφών είχε κλείσει από τις 4 Σεπτεμβρίου του 2011 σε όλος της το πλάτος, δημιουργώντας ουσιαστικά πρόβλημα τόσο στους καταστηματάρχες αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή από την απομόνωση. Στο σταθμό κατασκευάστηκαν διαφραγματικοί τείχοι στο κέλυφος του σταθμού, ενώ ενισχύθηκαν τα εδάφη με ενέσεις τσιμέντου και δημιουργήθηκε επίσης η πλάκα οροφής, όπως και το επίπεδο μείον 1 από τα συνολικά 3 που θα έχει ο σταθμός. Και από τη Θεσσαλονίκη να γυρίσουμε πίσω στην Αθήνα, όπου τις υποψηφιότητες του Ηλία Κασιδιάρη για τον Δήμο Αθηναίων και του Ηλία Παναγιώταρη για την περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε και επίσημα χθες η Χρυσή Αυγή σε εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δήλωσε ότι όσα ψέματα και να πούν, όσες παρανομίες και να κάνουν, θα είμαι υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων ακόμα και μέσα από τη φυλακή. Και έκανε πρόβλεψη ότι η Χρυσή Αυγή θα είναι η πρώτη δύναμη στην Αθήνα. Ανέφερε μάλιστα ότι σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία Δήμαρχος πρωτεύουσας χώρας να εκλέγεται μέσα από τη φυλακή. Σχετικά τώρα με το πρόγραμμά του για την Αθήνα, ο υποψήφιος Δήμαρχος ανέφερε ότι η πρώτη κίνηση θα είναι ο λογιστικός έλεγχος στα οικονομικά του Δήμου. Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, ανέφερε ότι θα οργανώσει δίκτυο κοινωνικών παντοπολίων και κοινωνικών ιατρείων
για τους Αθηναίους πολίτες, αλλά όχι για τους λαθρομετανάστες που έχουν έρθει στην Ελλάδα για να εγκληματούν. Καθώς και ότι στόχος είναι να μην υπάρχει κανένας άστεγος στο Δήμο Αθηναίων, καθώς υπάρχουν τόσα άδεια κτίρια τα οποία ταλιμένονται συμμορίες λαθρομεταναστών. Ο κ. Κασιδιάρης δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι θα αναπτύξει και υπηρεσία προστασίας για τα αδέσποτα ζώα, υποστηρίζοντας ότι στο έκτο διαμέρισμα δεν κυκλοφορούν αδέσποτα και αυτό δεν είναι γιατί ο Καμίνης έχει κάνει έργο, αλλά γιατί τα τρώνε οι λαθρομετανάστες. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού, ο κ. Κασιδιάρης υποστήριξε ότι ναι, είμαστε οι καλύτεροι, όχι γιατί είμαστε κάτι περισσότερο από τον απλό πολίτη, αλλά γιατί δεν είμαστε ανθέληνες όπως όλοι οι άλλοι, όλα τα υπόλοιπα κόμματα του αντισυνταγματικού τόξου. Τέλος, να πούμε ότι ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής υποστήριξε ότι οι πολίτες πρέπει να εμπιστευτούν τη Χρυσή Αυγή, γιατί είχε αποδείξει ότι είχε χρηστή διοίκηση, απορρίπτοντας τη φημολογία περί χρηματοδότηση από εφοπλιστές, λέγοντας χαρακτηριστικά: λοιπόν, δεν μας ταχώνει κανείς. Όπως είπαμε, ο Ηλίας Παναγιώταρος πάντως επιτέθηκε με βαρύτατους χαρακτηρισμούς στο πολιτικό προσωπικό της χώρας και διατύπωσε την άποψη ότι οι προφυλακίες των βουλευτών της Χρυσής Αυγής αποτελούν ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τον κύριο Κασιδιάρη και την υποψηφιότητά του για το Δήμο Αθηναίων. Και να πάμε στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος, όπως δηλώνει, οι νέες ρυθμίσεις για το ψωμί, το γάλα και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα είναι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη. Όπως δηλώνει ο ίδιος, πίσω από τις προστατευτικές διατάξεις για το γάλα, για τα φάρμακα, για το ψωμί, για τα τσιμέντα, για τα απορρυπαντικά, υπάρχουν οι λίγοι που κερδίζουν και οι πολλοί, τα εκατομμύρια Έλληνες καταναλωτές, η μέση ελληνική οικογένεια που πληρώνουν ακριβότερα. Το πολιτικό σύστημα μέχρι πρότινος είχε πάρει θέση υπέρ των λίγων. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, υπογραμμίζει ο κ. Χατζηδάκης στο Βήμα και προσθέτει. Τα όπλα που έχει κάθε ευρωπαϊκή κυβέρνηση σε σχέση με τις τιμές, στην πραγματικότητα επικεντρώνονται στο πεδίο του ανταγωνισμού. Εάν κανείς αφαιρέσει από το όποιο Υπουργείο Ανάπτυξης αυτά τα όπλα, το μόνο το που για μας απομένει είναι να κάνουμε τάματα στην Παναγία για να πέσουν οι τιμές. Και με τάματα στην Παναγία δεν πέφτουν οι τιμές. Απαντώντας πάντως σε ερώτηση για διαφωνίες με συναρμόδιους υπουργούς, ο κ. Χατζηδάκης σημειώνει ότι οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις υπάρχουν, αλλά είναι θεμητές και χρήσιμες και συμπληρώνει φυσικά και ξέρει ότι καμία αλλαγή δεν μπορεί να ψηφιστεί στη Βουλή χωρίς τη συμφωνία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε στους Έλληνες γιατί θα πρέπει να έχουμε το μέσο μιας απίστευτης οικονομικής κρίσης, την δεύτερη ή την τρίτη ακριβότερη τιμή για το γάλα και για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακά μας είναι 28% ακριβότερα. Και να πάμε λίγο πριν κλείσουμε και στην Αίγυπτο, όπου τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 247 τραυματίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στην Αίγυπτο, όπου οπαδοί του καθεστώτος και της αντιπολίτευσης πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις χθες με την ευκαιρία της τρίτης επετείου της λαϊκής εξέγερσης του 2011, έτσι όπως ανακοίνωσε το Αιγυπτιακό Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι 1079 άνθρωποι συνελήφθησαν. Από τις 3 Ιουλίου, πάνω από 1.000 διαδηλωτές, οπαδοί του έκτοτου Ισλαμιστή Προέδρου Μοχάμεντ Μόρση έχουν χάσει τη ζωή τους από σφαίρες του στρατού. Τη νύχτα, οι συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς, αντιπάλους της νέας κυβέρνησης και την αστυνομία συνεχίστηκαν σε πολλές επαρχίες της χώρας. Οι υποστηρικτές του στρατηγού Άμπντελ Φατάζ Αλ-Σίσι συγκρούονται με υποστηρικτές της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, την ώρα που οι δεύτεροι πραγματοποιούσαν πορεία προς την πλατεία Ταχρίρ το Σάββατο. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι διαμαρτύρονται για την ανατροπή του Προέδρου Μοχάμεντ Μόρση το 2013, την οποία, όπως και χαρακτηρίζουν, είναι παράνομη. Έχουμε άλλο ένα τελευταίο θέμα, να το παίξουμε και αυτό έτσι 2 λεπτά και είναι πολύ μικρό. Φαίνεται λοιπόν πως ο Μάρτιν Σούλτς είναι και τυπικά ο επικεφαλής των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών, υποψήφιος των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών για τις ευρωεκλογές, μετά την εσωκομματική ψηφοφορία που διεξήχθη νωρίτερα εχθές στο Βερολίνο. Ο κύριος Σούλτς κατέλαβε το 97,3% των ψήφων και την 1η Μαρτίου αναμένεται να λάβει το χρήσμα από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα ως κοινός υποψήφιος όλων των σοσιαλιστικών κομμάτων της Ευρώπης για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέδριο που πραγματοποιηθεί στη Ρώμη. Αυτά λοιπόν ήταν και μερικά θέματα που προλάβαμε τουλάχιστον μέχρι τις 9 να συζητήσουμε για σήμερα.
Όπως κάθε μέρα ακολουθεί η εκπομπή Ζούγκλα Vibes με τον Ηρώ Κοφού. Να υπενθυμίσουμε άλλη μία φορά ότι ο συνάδελφος ο Τύρης Κουλούδης βρίσκεται στην Κεφαλονιά για να καλύπτει κάθε στιγμή την μετασεισμική δραστηριότητα, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει ακόμα κάποιος άλλος πολύ ισχυρός σεισμός. Θα υπάρχουν συνεχώς ζωντανές συνδέσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες, για να σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κεφαλονιά. Από εμάς σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, να έχετε ακόμα μια καλύτερη ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με την Νικολέτα Τσίκου στις 7 η ώρα το πρωί. Καλή σας ημέρα και γεια σας.